Γεια σας κυρίες και κύριοι και μικρές μου εδώ, καλώς ήρθατε στη συνέχεια του Silent Hill 2 Remake. Wow, αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη. Αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη όσο αφορά τα Game Awards. Game of the Year, βάζω και το Silent Hill 2 Remake, νομίζω το Remake μπορεί. Δεν ακούω τι λες, δεν βγάζει νόημα. Μπορεί, από όσο ξέρω, μπορεί το οποιοδήποτε παιχνίδι βασικά πριν τις 15 Δεκεμβρίου, αν κυκλοφορήσει, μπορεί να βγει Game of the Year. Ακόμα και τα remakes, όχι τα remastered, αλλά νομίζω τα remakes μπαίνουν μέσα. Οπότε δεν έχω παίξει το original, αλλά θεωρώ πως είναι ένα κάτσε καλά remake αυτό το game. Και μετά έχουμε και το Black Myth Wukong. Ουχ, το λάτρεψα αυτό το game. Anyway, συνεχίζουμε. Ανεβήκαμε μισό λεπτάκι, λάθος κουμπί. Είμαστε στο τρίτο όροφο τώρα. Ωραία, τρίτο όροφο. Ωχ, Παναγία μου, τι έχω να ψάξουμε εδώ. Και ακολουθούμε ακόμα μία αλυσίδα. Ω, φίλε, αυτό είναι. Ω, αυτό είναι. Είναι, οκ, okay, αυτή είναι η αλυσίδα μας, την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Άλλαξε η μουσική εντελώς. Κάντε και ένα like αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε για να το συνεχίσουμε. Υποστηρίξτε όπως μπορείτε. Ένα share, ποτέ δεν βλάπτει. Μια εγγραφή στο κανάλι γιατί παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Και περνάμε τέλεια. Nurse's note. Ok, read. I found 0015 in the ECT room again. This time I checked. He was not appointed for the treatment. How is it possible he got there all by himself? Οπότε λέει, μια νοσοκόμα βρήκα τον ασθενή στο τάδε δωμάτιο. Δεν έχω ιδέα πως βρέθηκε μόνος εκεί πέρα. And how would he know how to turn the thing on? Και πως ήξερε πως να ανάβει το πράγμα. Πως να ανάβει το μηχάνημα. Somebody's going to answer for this. Κάποιος θα το πληρώσει, ξέρω. Κάποιος του το είπε. So close, it will happen, has to. Τόσο κοντά λέει. Θα συμβεί. Πρέπει να συμβεί. Το κάθε σημείωμα που βρίσκεις, απλά δεν. Φοβάμαι να πέρασω αυτή την πόρτα. Απλά δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, οκ, okay, το μαγικό κουμπί. Α, πες μου ότι πρέπει να μπω εγώ εκεί μέσα. No. Oh my. Φίλε, είναι φρίκι, έτσι. Είναι φρίκι. Αυτή η αλυσίδα οδηγεί εδώ. Υπάρχει μόνο μία πόρτα. Οκ, okay, τα όπλα μας είναι έτοιμα. Let's go. Μουι, αχ, ελπίζω ότι δεν θα ανοίξει. Α, οκ, okay. Πολύ αργά τώρα, ε. Πολύ αργά. Τουλάχιστον εδώ δεν έχουμε πια αλυσίδα. Η αλυσίδα σταματά εκεί. Αλλά, άρα δεν ακολουθούμε κάποια αλυσίδα. Και αυτές είναι οι πτέρυγες των... Oh shit, oh shit. Hello. Where are you? Σ' ακούω. Θα σε παλέψω ό,τι και... Αϊ. Με το που μπω μέσα, ρε, θα δείτε, θα πεταχτεί επάνω μας. Αριστερά, αριστερά. No. Οι! Το άλλο. Ωραία, πίσω. Τέλεια. Oh crap. No, you stay back and I fight you. Έλα, δεν θέλει πολλές. Μη με κάνεις εμένα έτσι. Έλα, πόσες θέλει, ρε φίλε! Καθόλου σπαστικό. Ω, σηκώθηκε! Σηκώθηκε, μαλάκο! Δεν υπάρχει αυτό, ρε. Πρέπει να τις αποτελειώνουμε. Έλα εδώ! Δω! Μα και εδώ! Ω, φίλοι, ο τύπου... Ραγκάτσο. Okay. Αυτό είναι. Συμβαίνει αυτό και μετά μπερδεύεσαι. Ως προς τα που πήγαινες. Και η καραμπίνα. Ρε φίλε, δεν μπορώ να μαζέψω σφαίρες για καραμπίνα. Γιατί τις ξοδεύω συνέχεια. Οκ, okay, well, συνεχίζουμε το ψάξιμο και σε αυτή την πτέρυγα. Ελέγχω κάθε πόρτα όπως μου έχετε πει, ούτως ώστε να τις βγάζει κλειστές στο χάρτη. Και που είμαι εγώ. Ναι, κάποιες πόρτες είναι... τέλεια. Ήδη κλειστές, οπότε μας το δείχνει στο χάρτη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Φαντάζομαι αυτές οι πόρτες... Α, τις δείχνει και αυτές. Οκ. Okay.
τότε να τις αγγίζω όλες. Σε άγγιξα. Και αυτή είναι κλειστή. Τέλεια. Εδώ υπάρχει αδιέξοδο. Άρα η μόνη μας επιλογή είναι... Oh, crap. Κάτσε να τσεκάρουμε λίγο εδώ τι έχει. Όλα είναι κλειστά για κάποιο λόγο. Ρε εσύ, δηλαδή ούτε το περιβάλλον στέκει, έτσι, γιατί είναι όλα... Βασικά στέκει. Αν όντως ισχύει η θεωρία μου ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, ίσως και την κόρη του ή κάτι τέτοιο, ίσως τρελάθηκε, δεν ξέρω, τότε, well, τα πλαστικά... πώς λέγονται, ρε, οι μουσαμάδες, τέλος πάντων, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα είναι για να τη λήξει στο πτώμα. Και μερικά πτώματα που πολεμάμε, τέρατα, μοιάζουν κιόλας με κάτι τυλιγμένο, έτσι. Λέει, είναι γεμάτο αίματα, ξέρω εγώ, αλυσίδες ή κάτι τέτοιο. Ίσως είναι όλα στο μυαλό του. Άι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Οι! Την άναψα. Γιατί την άναψα. Ωραία, είμαι βόδι, ρε. Okay. Κάτι είχε εδώ. Αχα, θα το θέλουμε, πάντα το θέλουμε αυτό. Ανάψαμε μια γεννήτρια έτσι απλά χωρίς λόγο. Τα γράμματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα να τα διαβάζεις αυτό το game. I won't rest until the earth is solved. I won't rest. I can't rest. I don't know how anymore. Δεν θα ξεκουραστώ μέχρι να λυθούν. Δεν θα ξεκουραστώ, δεν θα ξεκουραστώ, δεν ξέρω πια πώς να ξεκουραστώ, ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν γράφει κάτι από πίσω, οκ. Okay. Προχωράμε. Κάποιες πόρτες έχουν... Οι! Α! What? Τι κα... Α, ανάψα τη γεννήτρια, τέλεια. Οι! Ω! Oh. 96, 50... Τι είναι αυτό τώρα? 53? Όχι, 96, 59. 96, 59. Τα ανεβαίνουμε τη σκάλα, πάμε να βάλουμε το κωδικό κάπου. 96, 59, κατέβα. Οκ, okay, προχωράει το game. Ελπίζω να μην έκαναν reset τα πάντα εδώ πέρα, τα τερατάκια. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα όμορφο save. Γεια σας. Αν θυμηθώ που είναι. Τέλεια. Τώρα, πού μπαίνει αυτός ο κωδικός? Ποια λυσίδα ακολουθούσαμε? Αυτή. Τέλεια, άρα ξέρουμε τι θα βάλουμε. Εδώ 96 59. Yes! Καλά πέντερε. Πόπο φίλε. Χαίρομαι. Επιτέλους πρώτη φορά κατάφερα κάτι μόνος μου. Μία κλειδαριά έμεινε, ρε φίλε. Α, δεν το είχα κάνει αυτό. Α, επειδή είχαμε χάσει την προηγούμενη φορά. Οκ. Και θέλουμε τώρα αυτό το κωδικό. Wow, πολλές πιθανότητες, ε. Θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Θα μπορούσα να κάτσω στη τύχη και να δοκιμάσω όλες τις πιθανότητες. Το προτιμώ κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Από το να ζήσω αυτό την εφιάλτη πάλι, ας κάνω ένα save. Well, οκ, okay, ακολουθάμε την επόμενη αλυσίδα. Οκ. Okay. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, είπε κάποιος στο προηγούμενο επεισόδιο. Το καλό είναι ότι έχω σκοτώσει όλα τα τερατάκια σε αυτό το... Κάτσε να δούμε από πού βγαίνει, μήπως βγαίνει από κάπου... Πρέπει να μπω εκεί μέσα, δηλαδή. Οκ. Okay. Σε αυτή την περιοχή έχω σκοτώσει όλα τα τερατάκια, οπότε... Δεν ανησυχώ και τόσο. Είναι ωραίο μετά να ψάχνεις ήσυχα και ωραία. Και έχασα την αλυσίδα. Νάτι. Νάτι, νάτι, νάτι. Τέλει. Οκ. Okay, εδώ κάνει ζιγ, 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 ζακ. Και φεύγει.
Προς εδώ. Εδώ κόβεται. Oh no. Γιατί κόβεται, ε? Ποιος την έκοψε? Μήπως πάει κάτω? Όχι, δεν πάει κάτω. Ρε παιδιά, θα έχει κάτι τυλιγμένο. Ω, νάτι, τη βρήκα. Οκ. Δύο η ώρα, λέει. Δύο. Μήπως ο αριθμός δύο. Μήπως τα χαπάκια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6. Watch it go dark. Κοίτα το μέσα στο σκοτάδι. Αν κάτσουν μπροστά του. Α, περίμενε. Έσβησα το φακό. 1, 2. Ένα, δύο. Σήματα Μόρτς είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Λοιπόν, άμα τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί τα έχει με ζωγραφιά, έτσι. Οπότε ένα χρόνο με παρακολουθούν. Οπότε ας κρατήσουμε το νούμερο ένα. Ύστερα από κάτω, so many pills they fed me. Τόσα χάπια μου έχουν δώσει. Πόσα χάπια είναι στον νηπτήρα? Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οπότε έχουμε 1, 6. Θα δοκιμάσουμε, κάνουμε διάφορες δοκιμές, ok. Οπότε 1-6, when a loud hour comes. Οπότε το ρολόι δείχνει το... Sorry! Το ρολόι δείχνει το νούμερο 2, αν θυμάμαι καλά. 2, οπότε 1-6-2. 1-6-2 και έχουμε... τρέμω κάθε φορά που σβήνει το φως. Οκ. Okay. Αν σβήνει το φως... Ωραία. 1-2. 1-2. Εκτός και αν αυτό είναι... κώδικα Μόρση ή κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να μην το δοκιμάσουμε. Πού είναι ο δρόμος? Πού είναι ο δρόμος? Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε εσείς. Ωραία, από εδώ. 1, 6, 2, 2. Μπορεί να είναι... Oh, crap. Ναι, φυσικά, φυσικά. Α, όχι. Ναι, πώς βγαίνω από εδώ, ρε φίλε? Ποιος ανασάνει? Από εδώ βγαίνω. Πώς γίνεται να μπερδεύουμε τόσο εύκολα, ρε εσείς? Και από εδώ. Ε, από εδώ. Τέλεια. Παράκαμψη. Μετά πάμε από εδώ. Μετά πάμε από εδώ. Απλά τρέχω τώρα. Yes. Ωραία, εδώ με βγάλε. Μπορεί να είναι άλλο συνδυασμό όμω, έτσι. Μπορεί να είναι 2, 1, 6, 2, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε 1, 1, 6, 2, 2. Ω, τε, 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 φίλε! Α, είμαι καλό σε αυτό. Let's go. Ω, cinematic. Ω, δεν πιστεύω ότι το βρήκα. Αν ακολουθήσει το γράμμα, βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί μου φαίνεται σαν κακός άνθρωπος, ρε παιδί, μπερδεμένος σαν... What the... Τι ήλπιζε να βρει εκεί μέσα? Υποτίθεται ήρθε εδώ πέρα γιατί ψάχνει... Α, αυτό είναι μια ωραία πόρτα. Γιατί ψάχνει τη γυναίκα του, η οποία πέθανε, αλλά του έστειλε γράμμα, δηλαδή... Και τώρα κάθεται και ψάχνει όλη την πόλη. Μου φαίνεται πολύ μπερδεμένος. Μου φαίνεται ότι ακόμα και ο ίδιος δεν ξέρει τι ψάχνει. Έχει χάσει το σκοπό του που ήρθε εδώ, ας πούμε. Για ποιο λόγο να ψάξει ένα κουτί με τρεις αλυσίδες, ξέρω, για να μάθεις τι έχει μέσα? Τι σε νοιάζει στην τελική? Μείον ένα. Ελεβατόρ μπουτών. Θα πάμε στο υπόγειο? Δεν θέλω να πάω στο υπόγειο. Φανταστείτε πόσο πιο τρομακτικά θα είναι στο υπόγειο. Θέλω να ανοίξω αυτή την πόρτα. Ω, πρέπει να της βάλω ένα δαχτυλίδι, ε. Φίλε, ω, είναι φοβερή πόρτα αυτή. Θα ήθελα να έχω μια τέτοια πόρτα. Κοιτάξτε εδώ. Κάτι κακό έχει κάνει ο τύπος, σας το λέω, κάτι κακό.
Okay. She's an angel no one knows only. I can see the lady of the door. They cannot walk along her bridge of thread. They fall from the weight of their crimes. Πέφτουν από το βάρος των εγκλημάτων τους. Δηλαδή κάτι τέτοια μου λέει ότι ο τύπος δεν βρίσκεται άδικα εδώ. Like bloated and ugly corpses, their sins, she devours them, sin and sinner alike, she saves me, she is an angel. Βαθιά, πολύ βαθιά λόγια, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πλήρως τουλάχιστον, τι με έχει μπερδέψει στο game. Τι ψάχνω, α, ασανσέρ. Ναι, οκ, το έψιλον συνήθως σημαίνει ασανσέρ. Α, να το ρε. Α, okay, και εγώ το ψάχνω. Οπότε θα πάμε στο μείον ένα, φαντάζομαι, είναι αυτό. Yes. Everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat. What the hell? Where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant. James Sunderland. Εγώ είμαι αυτός. Are you ready to play trick or treat? No. Excellent. Here's your first question. Okay. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Okay. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? One. 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Baby, τι? Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Munson Street. 3. Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Billy's sister. 1. Miriam. 2. Heather. 3. Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν. Why? Και ξεκίνησε το ασάνσερ. What the hell was that, James? Εσύ πες μας. Οπότε μου έκανε τρεις ερωτήσεις, τις οποίες φυσικά δεν θυμάμαι. Η πρώτη ερώτηση, τέλος πάντων, μπερδεμένα θα τα πω. Ναι, η πρώτη ερώτηση ήτανε, κάτι τέτοια κάνει το παιχνίδι και με μπερδεύει εντελώς. Η πρώτη ερώτηση ήτανε, λέει, κάποτε το 1800 στο Silent Hill πέθανε πολλοί κόσμος από μια αρρώστια, ξέρω εγώ. Και πόσα άτομα πέθαναν? 60 τόσο, 80 τόσο, 50 τόσο. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, κάποιος δρόμος στο Silent Hill σε οδηγεί, λέει, στο... Δεν ξέρω πού ακριβώς, ένα... Τι είχε πει, ρε παιδιά? Ξυλοκοπείο, ξυλουργείο, δεν ξέρω. Λατομείο, δεν ξέρω.
ποιος δρόμος είναι αυτός. Η τρίτη ερώτηση ήταν, κάποτε λέει στους δρόμους του Silent Hill έγινε ένας φρικτός τραγικός, μια τραγική δολοφονία. Δύο αδέρφια λέει έπαιζαν στον δρόμο και κάποιος τους όρμηξε με τσεκούρι και έσπασε, ξέρεις, τα κόκαλα, τους τσάκισε, τους πετσόκοψε. Το αγοράκι το λέγανε Billy. Ποιο ήταν το όνομα της αδερφής του? Αυτές οι τρεις ερωτήσεις λέει είναι κρίσιμες, γιατί θα σου χρειαστούν. Αν ξέρεις λέει να απαντήσεις σωστά, καλώς. Αν δεν ξέρεις, well, θα υποστήσεις τις συνέπειες. Oh, Jamie. Γιατί μου φαίνεται ότι έχεις να κάνεις κάτι με όλα αυτά? Τι κατά ψάχνω εδώ τώρα? Αλυσίδες δεν έχει. Ψάχνω κάτι άλλο. Yeah. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την καραμπίνα τώρα. Έχω πολλές σφαίρες. Hello. Hey. Έλα εδώ. Παναγία μου. Γιατί θέλεις τόσες όσες θέλεις? Πέθανε έτσι. Φυσικά υπάρχουν κι άλλοι. Wow, φακός! Φακόφ! Μαϊκ! Ωρα το είδα ρε, νόμιζα κινητό ήταν. Ήθελα να παραγγείλω. Τι είναι αυτό, σαν λουκάνικο είναι. Πανέγι, οκ, πεινάω. Γιατί τρεμόν παίζουν τα φώτα εδώ πέρα? Wow, σε κρατάει σε αγωνία συνήθεια. Hey! Αφού απέφυγε το μαρίλι, τι παλιοκολοσάρα το παδάρα από αυτό. Και δεν μπορώ να το πω γιατί με έχει αρχώσει. Ω, μαλάκα μου. Δεν είμαι τέτοιος, αλλά οκ. Okay. Fuck you. No. Ναι. Οκ. Πιάς κάτι. Αν όντως ισχύει η θεωρία μου, συχαίνομαι αυτή τη στιγμή να παίζω με τον James. Συχαίνομαι, πραγματικά. Δεν θέλω να... Δεν ξέρω. Αν ισχύει. Αν όντως έχει κάνει κάτι τόσο κακό. Και εγώ προσπαθώ να το σώσω, ξέρω. Να παίξω μαζί του. Να σκοτώσω... Το προσέξατε έτσι, ότι όλες είναι γυναίκες. Αυτές που... Τα τέρατα είναι όλες γυναίκες, δεν υπάρχει άντρας. Φαντάζομαι δεν πλησιάζουμε εδώ. Ε? Νιώ. Υπάρχει κάτι άλλο? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έλα παιχνίδι. Μη τσιγκουνεύεσαι. Και φύγαμε από εδώ. Λάβω σκουμπί. Προσπαθώ να ψάχνω χωρίς το χάρτη για αρχή και ύστερα, αν χρειαστώ βοήθεια, ξαναγυρνάω πίσω. Από εδώ είναι το ασανσέρ. Okay. Θέλω πάρα πολύ να μάθω το τέλος. Μη πες μέσα, δεν χρειάζεται. Όχι το τέλος, θέλω πάρα πολύ να μάθω την εξήγηση. Και ήμασταν από την άλλη μεριά, ήρθαμε από εδώ, τέλεια. Hello. Ρε δώσ' μου μια ευκαιρία ρε. Μισό αυτό το πράγμα ρε φίλε. Wow, τώρα το κατάλαβα. Δεν έχει κεφάλι, το βαρά στα πόδια. Λογική, ε. Απλή λογική.
Δώσ' μου καμιά σφαίρα όμως, θα τις χρειαστώ. Hello. Αφού κάπου κρύβεσαι, ναι. Πίσω. Τέλεια. Sorry, αν δεν μιλάω, απλά σκέφτομαι θεωρίες. Όλα αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι ή γραφτεί σε γράμματα. Τα έχει για horror game, τα έχει όλα αυτό το game, έτσι, αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό και μου αρέσει τόσο πολύ. Okay. Τα έχει όλα. Suspense, αγωνία, φοβερό απίστευτο story που σε κρατάει σε αγωνία συνέχεια, μυστήριο, horror, jump scares. Ρε φίλε, είναι μπέρδεμα ρε. Υπάρχει ο χάρτης, μπέρδεμα. Μέχρι σε... Ου, το δαχτυλίδι, κόπερ, ρινγκ που χρειαζόμασταν γιατί... Α, η Μαρία! Oh. Νόμιζε ότι ήταν η Μέρι. Ναι. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Φαίνεται καλός λογικός. What do you mean, anyway? What the fuck? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? Oh shit, έπρεπε να πάω να την ελέγξω. Stay with me. Μείνε μαζί μου. Don't leave me alone again. Μη με ξαναφύγεις μόνη. You're supposed to take care of me. Υποτίθεται. Τι εννοείς, υποτίθεται. Από πού και πού, γιατί. Ποια είσαι. Α, το κεφάλι μου θα εκραγεί, ρε. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? Well, we have to find her. Yeah, you, No. You really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Okay. Come on, let's go look for her. Πάνε βρες εσύ μόνος. Okay, then... φέρονται... ξέρεις, λες και είναι όλα φυσιολογικά. Λες και όντως είναι ένα... normal μέρος με τερατάκια και τα λοιπά. Λες και το κοριτσάκι Λόρα που βρήκαμε και μας έβγε πάλι, ότι είναι normal να βρίσκεται σε ένα τέτοιο μέρος μόνη της. Αν ήταν λογικοί άνθρωποι, θα πιστεύω η συμπεριφορά τους θα ήταν εντελώς διαφορετική. Ή απ' την άλλη, αν όλα αυτά όντως υπήρχαν και δεν ήταν απλά στο μυαλό τους. Έχω καταμπερδευτεί. Έχω καταμπερδευτεί. Συμβαίνουν όλα αυτά, όντως συμβαίνουν. Υπάρχει αυτή η Μαρία, τη βλέπει μπροστά του ή όλα είναι ένα μυθιστόρημα της φαντασίας του ή κάτι τέτοιο. Λέει, πρέπει να το βρούμε το κοριτσάκι. Λέει, γιατί το ξέρεις. Φαίνεται, λέει, ότι ανησυχείς πολύ για αυτήν. Λέει, όχι, δεν την ξέρω. Λέει, πρώτη φορά την γνωρίζω, αλλά τη λυπάμαι. Είναι μόνη της σε ένα τέτοιο μέρος. Επίσης, ήταν ενευριασμένη που δεν πήγα να την ελέγξω, λέει. Ναι, και από ό,τι φαίνεται, μάλλον στο παιχνίδι έπρεπε να πάω να την ελέγξω που και που, να δω αν είναι καλά, για να μην ευριάζει μαζί μας. Οκ. Okay. Μαρία με μπέρδεψε τώρα εντελώς, ρε φίλε. Από πού πηγαίναμε, ένα μονοπάτι είναι, Μαρία, την μπερδεύτηκες. Άρα πάλι θα έχω αυτή τη ξανθούλα την ομορφιά μαζί μας, οκ. Okay.
υπάρχει η Λόρα. Υπάρχει ο χοντρούλης που τρώει κάτι περίεργο στο στριπτιτζάδικο. Όχι, στο σινεμά. Σινεμά δεν ήταν. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κοπελίτσα που την ενοχλεί ο φακός. Υπάρχει η Μέρη. Υπάρχει το γράμμα της Μέρη. Όντως μας το έστειλε. Υπήρχε ποτέ η Μέρη. Η γυναίκα του. Πού πάμε. Α! Πάμε να βάλουμε το δαχτυλίδι στην πόρτα. Τέλεια. Νομίζω θα έχει κι άλλο ψάξιμο. Με παράτησες, λέει, πως μπόρεσες, έπρεπε να είσαι κοντά μου. Υποτίθεται, λέει, πρέπει να είσαι κοντά μου, δίπλα μου, ξέρω εγώ. Και να με προσέχεις. Σε καταπάω, ρε. Νομίζω πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ. Πού είμαι. Έτσι, να δούμε το χάρτη λίγο. Α, είμαστε first floor. Okay, πρέπει να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά, να πάμε... second floor. Μαρία, θες να... και άλλη φωτογραφία. Φωτογραφίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. They mustn't know. Δεν πρέπει να ξέρουν. Δεν πρέπει να ξέρουν. Αριθμός από πίσω 13. Δηλαδή όλες αυτές οι φωτογραφίες Polaroid, ξέρω εγώ, είναι... είναι στοιχεία, έτσι. Είναι στοιχεία. Είναι λεκέδες από αίμα, είναι σεντόνια, οι μουσαμάδες, ξέρω εγώ. Έγινε κάποια δολοφονία, νομίζω γι' αυτό είμαι αρκετά σίγουρος. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια πάντα, αλλά... τι είναι αυτό? Τι είναι τούτο πάλι? Γιατί να ανοίξεις ένα ψυγείο ή ντουλάπα που βρίσκεται κάτω, για ποιον λόγο? Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Θα μπορούσα να με βοηθήσει. Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Υποτίθεται εσείς ο μεγάλος άντρας εδώ, λέει. Πώς θα σε βοηθήσει ένα μικρό κοριτσάκι? Fine. Μου θυμίζει παλιές ταινίες όλο αυτό. Παλιού τύπου ταινίες. Βρωμάει. Πτώμα ή κάτι τέτοιο. What's this? Καλό δαχτυλίδι. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Γιατί δεν το παίρνεις εσύ. Είναι σαν να τον χλεβάζει, ξέρω. Είναι σαν να τον κοροϊδεύει, σαν να τον πειράζει. Σαν να ξέρει η Μαρία το τι έχει γίνει. Lead drink, ok. Δηλαδή σκεφτείτε το κι αλλιώς. Όσοι το βλέπετε πρώτη φορά, δηλαδή σε ένα καταψύκτη συνήθως στις ταινίες βλέπουμε ότι κρύβει ένα πτώμα. Το δαχτυλίδι ήταν πάνω σε ένα δάχτυλο. Το δάχτυλο ανοίξει έναν άνθρωπο μέσα στο καταψύκτη. Νομίζω ότι όχι, όντως έχει κάνει κάτι ο James και απλά τα ξαναζεί ως αναμνήσεις για τέτοιο. So, where to now? Ψυγείο ήταν, τέλος πάντων. Come on. I think I know where those rings belong. Ξέρω, λέει, που ταιριάζουν. Φύγε, Μαρία. Ξέρω, λέει, που ταιριάζουν αυτά τα δαχτυλίδια. Που να μην ήξερα. Πού πάω, πού πάω, Χρυσέ μου, πού πάω. Στο elevator θέλω να πάω. Εντάξει. Και άλλο γράμμα. Yes. The patients will become the diagnosis scheduled for them when they'll make recovery, as my aim is always for the entire personnel, especially when their symptoms will become receding with effective treatment. Τέλος πάντων, ιατρικά πράγματα δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτό. Λογικά έχει. Αλλά και εγώ δεν τα καταλαβαίνω όλα. Ειδικά ιατρικές ορολογίες. Πάμε, Μαρία. Άιντε πάλι. Α, elevator. Ωραία, αριστερά θα είναι το elevator. Και δεξιά θα κάνω save, yes! Και μετά από αυτό το πολύ πολύ όμορφο save θα σταματήσω εδώ πέρα, θα σας αφήσω εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, πραγματικά είναι ένα μυστήριο
αριστούργημα αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, κάντε like. Υποστηρίξτε τη σειρά, υποστηρίξτε εμένα, δείξτε μου την αγάπη σας και θα το πούμε στο επόμενο. Και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι υποστήριξης. Να, υστήριξης, υποστήριξης, δεν ξέρω. Link στην περιγραφή. Διαδραστήρω το βίντεο και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Τουλάχιστον σκεφτείτε να κάνω εγγραφή ή να μην κάνω. Και στο τέλος, κάντε. Peace.